Γεια σας! Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς είμαστε πολύ καλά και είμαστε σήμερα εδώ με ένα ακόμη βίντεο που θα δείξουμε τη συλλογή από τα καλλιτικά της μαμάς. Έχουμε να κάνουμε βίντεο γύρω στη μια μισή εβδομάδα, αλλά είχαμε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Ετοιμάζουμε να ανοίξουμε μια επιχείρηση μαζί με τη μαμά. Θέλεις να πεις τι είναι? Ετοιμάζουμε ένα αναψυκτήριο ψυσταριά και έχουμε πάρα πολλές προετοιμασίες, πολύ γραφειοκρατία, πολύ τρέξιμο, οπότε δεν είχαμε και πολύ χρόνο για βίντεο, μέχρι να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Και βιαζόμαστε να ανοίξουμε και όλα στο συγκεκριμένο μαγαζί. Θέλουμε μέχρι τέλη του μήνα, αρχές του άλλου μήνα να είναι ανοιχτό, οπότε τρέχουμε συνέχεια. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω πότε θα προλαβαίνουμε να ανεβάζουμε βίντεο, διότι ένα τέτοιο μαγαζί προϋποθέτω ότι θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα, αλλά πιστεύω θα βρίσκουμε που και που κάποιο χρόνο για να τραβάμε κάποια βίντεο. Επίσης να σας πω να μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό όπου τρέχει αυτή τη στιγμή στο κανάλι μου. Θα σας έχω αφήσει το link από κάτω, το οποίο είναι στο προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο βίντεο μας και να πάρετε μέρος εκεί. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο description box του συγκεκριμένου βίντεο. Και ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Μαΐου και οι νικήτρια ή ο νικητής θα ανακοινωθούν σε βίντεο όταν θα ξανανεβάσω την επόμενη φορά, αλλά θα έχω ενημερώσει τον νικητή ή την νικήτρια μέσω προσωπικού μηνύματος, το οποίο θα το στείλω εδώ στο YouTube ή αν σας έχω στο Facebook ή στο Instagram. Οπότε τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε? Πάμε. Ωραία. Αρχίζουμε με τη συρταριέρα που σας είχα δείξει, την οποία την αγόρασα από το IKEA. Ανοίγω το πρώτο συρτάρι και εδώ έχω διάφορα κουτάκια, τα οποία στο πρώτο εδώ, αυτά είναι όλα από τα τσάμπο, εδώ έχω όλες τις μάσκες μου. Είναι η μάσκα σώματος, η κρέμα σώματος που σας είχα δείξει για σμήλευση από την Natura Siberica. Εδώ πάλι μία μάσκα από Natura Siberica, μία μάσκα από τη L'Oréal, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε σε ένα άλλο βίντεο για αυτή. Είναι από Estée Lauder, διάφορες μάσκες από Apivita. Εδώ στο άλλο κουτάκι έχω όλα μου τα foundation και τα primer. Εδώ έχω ένα fixing spray από τη Col de Rose. Έχω διάφορα foundation, όπως βλέπετε, από διάφορες εταιρείες, Max Factor, L'Oréal, VC. Αυτό είναι ένα make-up της Elizabeth Arden. Και εδώ πέρα έχω και άλλα primer, τα οποία είναι σε συσκευασία σωληνάριου. Εδώ ανοίγω το πρώτο συρταράκι, έχω όλες τις βάσεις ματιών. Είναι από πολλές εταιρείες. Εδώ είναι ένα eyeliner από την ELF, το οποίο δεν ξέρω πως βρέθηκε εδώ. Είναι από Col de Rose, μου αρέσει πάρα πολύ. Too Faced. Είναι από τη W7 και διάφορα άλλα και από MAC. Στο δεύτερο συρταράκι έχω όλα τα concealer μου. Αυτό είναι από μήνα, το έχω ακόμα κλειστό, δεν το έχω ανοίξει. Από NYX, από Essence και διάφορα. Και το καινούριο τώρα που μας ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα, από Maybelline. Και εδώ έχω διάφορα concealer και corrector, μπορώ να πω, τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιώ και πολύ, γιατί δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Συνεχίζουμε με
αυτό το κουτάκι. Εδώ στο πρώτο συρταράκι έχω όλα τα τζέλ φρυδιών. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι από την Αναστάσια. Εδώ έχω ένα καινούριο τζέλ το οποίο δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Από L'Oréal και ένα από Essence. Εδώ στο δεύτερο συρταράκι έχω κυρίως τα μολύβια φρυδιών. Είναι από NYX. Αυτό που χρησιμοποιώ τώρα είναι από την εταιρεία Καμπρίνι και μου αρέσει πάρα πολύ. Και από Isadora, από διάφορες εταιρείες. Και κάτω έχω, όπως θα δείτε, διάφορα που είναι για σχήματα φρυδιών. Εδώ έχω τα χαρτάκια που τα παίρνω από το Lidl και μου αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ έχω ένα κυπελάκι, μπορώ να πω, το οποίο βάζω τα χρησιμοποιημένα μου σφουγγαράκια και διάφορες μάσκες που ανοίγω. Και εδώ έχω ένα το οποίο βάζω τα καθαρά μου σφουγγαράκια, οι μπατονέτες μου. Εδώ είναι κάποια κρέμα ημέρας από την Απιβίτα και η κρέμα ματιών, την οποία τη χρησιμοποιούσα κυρίως το χειμώνα. Εδώ είναι οι βιταμίνες μου από Goji, τις οποίες πίνω κάθε πρωί. Διάφορα μαντιλάκια. Κλείνουμε το πρώτο συρτάρι και ανοίγουμε το δεύτερο. Και εδώ είναι το αγαπημένο μου συρτάρι. Εδώ βλέπετε τις μάσκαρες. Έχω πάθος με τις μάσκαρες. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και είναι από διάφορες εταιρείες. Είναι από Maybelline. Όπως βλέπετε έχω και καινούργιες τις οποίες δεν έχω ανοίξει ακόμα. Από L'Oréal. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε σε κάποιο βίντεο. Από Essence. Από Isadora. Από Max Factor και πολλές εταιρείες ακόμα. Εδώ αυτές οι θήκες που βλέπετε τις είχα πάρει από ένα κατάστημα πλαστικών. Είναι για να βάζεις τα μαχαιροπύρουνα όταν τα πλένεις, αλλά εμένα προσωπικά με βόλεψαν πάρα πολύ γιατί μπόρεσα να ξεχωρίσω τα καλλιτικά μου. Όπως θα δείτε εδώ έχω κάποια κραγιόν τα οποία χρησιμοποιώ πάρα πολύ σπάνια, δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο τα αποθηκεύω εδώ από διάφορες εταιρείες, είναι και lip gloss από τα H&M. Εδώ σε αυτή τη θήκη έχω βάλει όλα τα μολύβια χιλιών, τα έχω χωρίσει σε όσο μπόρεσα σε χρώματα. Εδώ έχω τα πιο ροζ ανοιχτά. Εδώ έχω διάφορα μολύβια που είναι από τη Maybelline. Εδώ είναι τα πιο nude χρώματα, μπορώ να πω. Εδώ λίγο πιο σκούρα καφέ. Και εδώ πέρα έχω κάποια primer που είναι για τα χείλια, είναι από τη MAC και άλλα. Εδώ στο άλλο πλαστικό έχω όλα τα μολύβια ματιών και αυτά όσο μπόρεσα τα χώρισα σε χρώματα. Εδώ έβαλα τα μπλε, τα πράσινα, τα καφέ και τα μαύρα μου μολύβια. Και όπως θα δείτε είναι από πολλές εταιρείες. Αλλά θα σας δείξω το αγαπημένο μου μολύβι, το οποίο το έχω σε μπλε, καφέ και μαύρο χρώμα. Είναι από το Κορές και είναι τα Professional Long Lasting. Εδώ σε αυτή τη θήκη έχω τα highlighter από NYX. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό είναι από Technique Highlighter, από Sleek, από Essence και διάφορες μικρές κιούλες, τις οποίες δεν τις πολύ χρησιμοποιώ. Είναι από το shop Missei. Εδώ έχω τις περισσότερες σκιές μου από Wet n Wild. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τις χρησιμοποιώ αρκετά συχνά.
Όπως θα δείτε, έχω διάφορες συσκευασίες. Έχω και από τις λίγο μεγαλύτερες παλέτες. Εδώ είναι μία παλέτα από την Clean Color μου και αυτή μου αρέσει πολύ. Και αυτή είναι μία παλέτα από τη Beauty UK, η οποία σας τη δείξαμε πρόσφατα σε βίντεο με την Ευδοκία. Και εδώ λίγο πιο μικρότερες σκιές. Αυτή είναι από τη Cold Rose και αυτή είναι από τη Technique. Εδώ στο πίσω κουτάκι έχω διάφορες σκιές, τις οποίες δεν τις πολύ χρησιμοποιώ και γι' αυτό το λόγο τις τοποθετώ εκεί. Είναι από τη Clean Color, από η Isadora και από διάφορες άλλες εταιρείες. Εδώ πίσω, όπως θα δείτε, έχω διάφορα κραγιόν. Μου αρέσουν αρκετά. Αυτά είναι από μια ιταλική εταιρεία και μου άρεσαν αρκετά. Τα είχα πάρει από Σουηδία και όπως θα δείτε μου άρεσαν τόσο πολύ που τα πήρα σχεδόν σε όλους τους χρωματισμούς. Εδώ σε αυτή τη συσκευασία έχω όλα μου τα lip gloss. Είναι από διάφορες εταιρείες. Είναι από L'Oréal. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από Christian Breton, Max Factor και διάφορα. Και εδώ πέρα έχω όλες τις σκιές μου που είναι σε συσκευασία μολυβιού. Έχω από Nips, είναι τα περισσότερα μπορώ να πω. Αυτά είναι από Isadora και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτό ήταν και το δεύτερο σιρτάρι. Ανοίγουμε το τρίτο μου σιρτάρι που είναι και το αγαπημένο μου. Εδώ είναι η συλλογή μου με τις παλέτες μου. Θα ξεκινήσω από εδώ. Αυτά τα κουτάκια είναι από διάφορα προϊόντα που είχα πάρει από το The Body Shop, αλλά με βόλεψαν για να αποθηκεύσω τις παλέτες μου. Είναι από Morphe. Αυτές τις παλέτες τις αγαπώ πραγματικά πάρα πολύ. Είναι από τις αγαπημένες μου. Και άλλη παλέτα. Θα σας κάνουμε και ένα σχετικό βίντεο με την Ευδοκία γιατί μας το ζητήσατε. Εδώ είναι η παλέτα που σας είχα δείξει από Laura Geller, η οποία δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Και εδώ είναι κάποιες παλέτες που είχα πάρει από το BH Cosmetic. Είναι BH Day και Night. Εδώ είναι η Galaxy Cheek. Σας τις είχαμε δείξει και σε βίντεο με την Ευδοκία. Μου άρεσαν αρκετά. Και άλλη μία παλέτα, αυτή είναι η Zombie. Μου άρεσε και αυτή αρκετά, μπορώ να πω, αγαπημένη μου παλέτα. Είναι μία παλέτα από τη Viva La Diva. Αγαπημένη παλέτα η Electric από την Urban Decay. Και αυτή αγαπημένη παλέτα από Urban Decay. Και εδώ έχω κάποιες παλέτες που είναι από W7. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις πολύ χρησιμοποιώ, σπάνια, αλλά εντάξει, μου αρέσει να συλλέγω, οπότε ήθελα να τις έχω στη συλλογή μου. Είναι In The Night. Εδώ είναι In The Buff. Εδώ είναι In The Night Up In Smoke. Αυτή μου αρέσει αρκετά, μπορώ να πω. Και εδώ είναι μία παλέτα την οποία την αγόρασα πρόσφατα και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι από την εταιρεία ITC. Θα μιλήσουμε και για αυτή. Και διάφορες άλλες παλέτες οι οποίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η Μαϊμού που σας είχαμε δείξει με την
Ευδοκία. Εδώ σε αυτή τη συσκευασία έχω πιο μικρότερες σκιές και αυτή η πρόσφατη αγορά είναι από την Ere Due, την έχω χρησιμοποιήσει και μου άρεσε πολύ. Και διάφορες άλλες σκιές που είναι από Maybelline, από Nips. Κάνουν λίγο θόρυβο, θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Και εδώ μια παλέτα από Nips, από Sleek, μια της Technique, η οποία δεν μου άρεσε καθόλου, η Electric, δεν μου άρεσε καθόλου. Εδώ είναι διάφορες σκιές που είχα πάρει από το shop Missei. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι σκιές. Είχανε, για την τιμή τους κοστίζουν $1, αλλά συγκεκριμένα αυτή η παλέτα είχε φανταστικά χρώματα μέσα και πολύ καλή απόδοση και μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμα μία παλέτα από BH Cosmetics και από κάτω έχει και διάφορα κραγιόν και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εδώ μία παλέτα από το Shop Missei και εδώ είναι για κοντούρι και highlighter. Αυτή η παλέτα είναι από NYX, η οποία μπήκε και στα αγαπημένα μου προϊόντα της χρονιάς. Αυτές οι περισσότερες, ναι, εδώ από ό,τι βλέπω έχω και για ρούς, τις είχα ξεχάσει αυτές, είναι από τη Technique και μάλιστα είχα μπερδευτεί και την είχα πάρει, την έχω εις διπλού. Εδώ πέρα είναι πάλι από Technique, είναι η Color Fix. Έχει διάφορους κορέκτορες μέσα. Την έχω χρησιμοποιήσει ελάχιστα. Και εδώ πάλι μία παλέτα από Technique με ρουζάκια. Τα περισσότερα όπως βλέπετε είναι από την εταιρεία Technique. Αυτή είναι μία παλέτα με bronzer μέσα. Και εδώ αυτή την παλέτα, αν σας πω ότι ούτε θυμάμαι πότε την είχα πάρει και από πού, αλλά έχει πολύ ωραίους χρωματισμούς και μου αρέσει αρκετά. Εδώ πίσω είναι κάποια ρουζάκια τα οποία τα είχα πάρει από το eBay. Μου άρεσαν αρκετά, αλλά δεν έχει τόσο καλά συστατικά, οπότε όσο μπορώ την αποφεύγω. Εδώ είναι ένα τσαντάκι με κάποιες πρόσφατες μου αγορές από την Oriflame. Θα σας κάνουμε ένα haul με την Ευδοκία και θα σας δείξουμε αυτά που παραγγείλαμε. Και αυτοί είναι κάποιοι ωροί οι οποίοι τους αγόρασα πρόσφατα από το φαρμακείο. Η τιμή τους, όπως βλέπετε, είναι αρκετά τσουχτερή. Είναι από την εταιρεία Arcaia. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτά και θα σας πω τη γνώμη μου. Και κλείνω το συρταράκι και τελειώνει η συλλογή μου εδώ. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, αυτή ήταν η συλλογή της μαμάς. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να το βρήκατε ευχάριστο. Θέλω να μου γράψετε κάτω σε σχόλια τι από αυτά που σας δείξαμε έχετε και εσείς στο δικό σας μπουντουάρ, στο δικό σας προσωπικό χώρο, τι έχετε χρησιμοποιήσει, τι θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε από όλα αυτά που σας δείξαμε. Να μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος σίγουρα στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή στο κανάλι, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο. Θέλεις να πεις κάτι? Θέλω να πω ότι αυτή η συλλογή φτιάχτηκε μέσα από πολλά χρόνια, δεν είναι προϊόντα τα οποία τα έχω πάρει μέσα σε ένα χρόνο και γι' αυτό έχω και τόσα πολλά καλλιτικά και νομίζω ότι το χόμπι μου είναι το να συλλέγω καλλιτικά γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Άλλος έχει πάθος με τα ρούχα, άλλος με τα παπούτσια, εγώ έχω με τα καλλιτικά. Ελπίζω να σας άρεσε η συλλογή μου και θα τα πούμε στο άλλο μας βίντεο. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πάρα πολύ όμορφα και φιλάκια πάρα πολλά από εμάς. Γεια σας! Γεια σας.